Σε είδαμε με το καλό σου στο θέατρο. Σκάσε. Δεν είναι τα έργο, λέμε. Τα έργο πάρα πολύ ωραίο. Αισθάνεσαι καθόλου, ξέρεις, ωραία, κάμερες όλο, φωτογράφοι. Τίποτα, όχι, μια χαρά. Τέλεια όλα. Στολίσατε. Βεβαίως και στολίσαμε. Και από το 1,60 και πάνω. 1,65. Και από τα 1,60 έβαλα δύο σκάλες, τρεις. Και πήγαινα γύρω εκεί. Τα κατάφερα. Να πούμε ότι ανέβασε μια φωτογραφία και ο καλός σε τρόλαρε. Μην νομίζουμε έτσι. Ναι. Ότι το δέντρο είναι. Με λεπτό χιούμορ. Το δέντρο είναι 2 μέτρα. Το δέντρο είναι 2,70, θέλω να σου πω. Καλά, και εσύ. Μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε. Τι να κάνω. Ήθελα να βάλω ένα ψηλό δέντρο. Ήθελε και να βάλω το αστέρι, οπότε περάσαμε πολύ ωραία. Πόση ώρα κάνετε να το στολίσετε? Το λύσουμε. Ξεκινήσαμε γύρω σε 7 και 4 το απόγευμα και τελειώσαμε 2,5 ώρα το βράδυ. Ναι, αλλά το καταφέραμε. Πόσες στολίδια πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Εμείς και το Σύνταγμα. Ήταν ωραία όμως. Δράμα στον Άι Βασίλη γράψατε? Η Εύα κάτι έγραψε. Κάτι πήρε ταυτή μου ότι έγραψε στο σχολείο. Στο σπίτι δεν έχει αναφέρει κάτι ακόμα, αλλά κάτι έγραψε. Κάτι ζήτησε. Εδώ, ό,τι θέλει, λέει η Εύα. Άστο, δεν πειράζει. Θα το πω εγώ στον Άι Βασίλη. Καλό, εντάξει, παιδί μου. Θα κάνει. Κάθε χρόνο κάνω στο σπίτι, επειδή γιορτάζω κιόλας και μου αρέσει. Νομίζω ότι και φέτος θα το κάνω. Καλά, φέτος. Φέτος εννοείται. Τι θα έχει το μενού? Δεν σου λέει, είναι μυστικό. Άκου, άκου, άντε παιδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ένα τελευταίο. Τι δώρο ζήτησες εσύ από τον Άι Βασίλη? Δεν μπορώ να σου πω. Είναι μυστικό. Το έχει πάρει το γράμμα. Το έχει πάρει και το δώρο και όλα. Μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε αυτά τα χεράκια που τα κοσμεί η Βέρα. Σου τι γλυκό πλάσμα είναι αυτό, πόσο μας είχε λείψει αυτή η προσέγγιση στα πράγματα, αυτή η ηρεμία που βγάζει. Το γέλιο, το αυθόρμητο, η χαρά. Ευτυχία, γαλήνη, ηρεμία, απαντά σε όλα, όμορφα, χαλαρή, χαμογελαστή, είναι καλά και φαίνεται. Την είπαμε για πιο δύσκολη. Στις ατάκες, στις συνεντεύξεις, και ειδικά στα προσωπικά ζητήματα. Και ειλικρινά, μέσα με το στόμα ανοιχτά αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα. Λοιπόν, εδώ είναι το ένα χεράκι της Βάσος με το μονόπετρο και το τη Βέρα. Στο αριστερό. Και γιατί. Πάμε στο χέρι του γαμπρού που φοράει κάτι απλό, βέβαια. Ναι, αλλά τι φοράει και ο γαμπρός μας τη Βέρα. Και φαίνονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Και σκεφτόμουν ότι τώρα που η Βάσο θα κάνει κάτι στο σπίτι της, τουλάχιστον δεν χρειαστεί να μαγειρέψει μόνη της. Βέβαια. Γιατί είναι σεφ. Συνήθως, βέβαια, οι κυρίες των σεφ μαγειρεύουν μόνες τους. Έλα, ρε, εσύ, δηλαδή, οι σεφ, επειδή μαγειρεύουν στο μαγαζί, βαριούνται μετά. Ναι, υπάρχει και παροιμία που λέει φούρνα χωρίς ψωμί, τσαγκάρι χωρίς μπαλωμένο παπούτσι. Σωστά. Κατάλαβε. Άρα, δηλαδή, εμένα μου τύχει μία δίκη, θα πάω να δικάσω εγώ, ο άντρα μου. Λοιπόν, για να δούμε και το άλλο χεράκι. Πάντως ήταν πολύ χαλαρή, πολύ ευτυχισμένη. Εκείνος δεν επιθυμεί τα φώτα της δημοσιότητας με την έννοια να κάτσει να μιλήσει, αλλά από την πρώτη στιγμή της σχέσης τους και οι δύο ένιωσαν άνετα, δεν το έκρυψαν και θυμάστε όταν σας είχα πρωτοποιεί έτσι αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι πάει πολύ καλά η σχέση και πολύ γρήγορα θα ακούσουμε κάτι καλό για αυτό το ζευγάρι. Ο άνθρωπος που μου το είχε πει, που τους ξέρει, μου είχε πει ότι δέσανε τόσο γρήγορα. Κάναν τόσο γρήγορα αυτό το μαγικό κλικ που η σχέση αυτή είναι καταδικασμένη να προχωρήσει στα επόμενα στάδια. Συγκατοίκηση, γάμος, ίσως και ένα ακόμα παιδάκι, γιατί η Βάσο έχει πει ότι θέλει να κάνει ακόμα ένα παιδί. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αν μας όλησε τα φύλλα και είδε και παιδάκι και γάμο. Δεν πήγα στην καφετζού, δεν πήγα στο μέντιου. Κάνε με ένα πεντοχίλιαρο το σύννεφο να φύγει από μπροστά μου. Όχι, μου το είπε ένας άνθρωπος που τους ξέρει πολύ καλά και μου πει είναι τόσο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι. Ήδη ψάχνουν σπίτι να μείνουν μαζί. Συγγνώμη, το δέντρο πού το στόλισαν? Τώρα δεν ξέρω, στο καινούριο. Γιατί ψάχνουν σπίτι να μείνουν μαζί? Έχει ένα σπίτι ο ένας και ένα ο άλλος. Γιατί δεν αποφασίζουν τώρα, σαν από τα δυο? Καμιά φορά μπορεί να θες και στο πλαίσιο της ανανέωσης. Ναι. Παιδιά, δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο. Η Βάσο, στο σπίτι που έμενε, ήταν το σπίτι που είχε με τον προηγούμενο γάμο της, με τον Γιάννη. Από κακό είναι να θες μια ανανέωση. Μια καινούργια φωλίτσα δηλαδή. Θες πάει στο σπίτι του Λευτέρη που δεν είναι το σπίτι του. Εσύ τώρα τι έχεις αναλάβει με το μεσίτη? Δεν μπαίνεις στα πέντε τετραγωνικά που εγώ ασχολούμαι με τα πρακτικά θέματα. Εσύ δεν τι σε πειράζει, μην έχουν περιττά έξοδα. Θα σε βάλουν να κουβαλίσεις στο τελικό. Μαλά έχουν τρία σπίτια. Αν μένει στην καρσονιέρα θα μπορέσουν. Πολλά μπράβο όμως και στο Λευτέρη που έχει κάνει τόσο ευτυχισμένη τη γυναίκα του. Έτσι. Και μπράβο και στο Μιχάλη Πλεμένο που το εντόπισε. Γιατί καμιά φορά πάνε οι ρεπόρτερ. Μπράβο και στην Παράσταση. Δεν τα πιάνουν, δεν τα πιάνουν. Λοιπόν, καλή αρχή στην κυρία Ντεμίρη. Με το καλό, παιδιά, ό,τι είναι καλό και γραφτό να γίνει, να γίνει.